ότι η θεραπεία του κάθε ενός ανθρώπου εξαρτάται πρώτα από τον Θεό και δεύτερον από τη θέληση την δική μας. Δηλαδή, εάν θέλουμε να γίνουμε καλά. Ο Θεός πάντοτε ζητεί από εμάς την θέλησή μας. Είπε ότι δεν βιάζω κανέναν να με ακολουθήσει. Όποιος θέλει να με ακολουθήσει πρέπει να γνωρίζει ό,τι θα κάνει, ό,τι έκανα εγώ. Πρώτον, αυτό το οποίο έκανε ο Χριστός μας ήταν να αγαπήσει εμάς που οφείλουμε και εμείς να αγαπούμε τους άλλους, ο ένας τον άλλον. Το δεύτερο, ότι ο Χριστός μας εκουράστηκε επί 3 ολόκληρα χρόνια. Περπατούσε, δεν υπήρχαν τα μέσα που υπάρχουν σήμερα. Περπατούσε και εκείνος ο τόπος εκεί που πήγαινε ο Χριστός μας, που είναι ο αγιασμένος τόπος. Εκεί είναι πειραχτωμένη η γη. Μέσα σε εκείνον τον ήλιο περπατούσε μέρα και νύχτα. Και το βλέπουμε να κουράζεται. Όταν εκείρηται, ήταν τόση η κούρασή του, ώστε άφηνε τον κόσμο και ανέβαινε πάνω στο όρος δέγη, μόνος του για να προσευχηθεί. Το βλέπουμε να διψά, να περπατεί και να διψά και να ζητεί λίγο νερό. Και φτάνει στο φρέα του Ιακώβ και κάθεται εκεί για να πάρει μία ψυχή στον παράδεισο. Ποια ήταν αυτή η ψυχή, η Αγία Φωτεινή, η Σαμαρίτιδα, η γυναίκα εκείνη με την οποία μιλούσε ο Θεός και της απεκάλυπτε εκείνο που δεν ήξερε κανένας άλλος. Τον βλέπουμε να κάθεται μέσα στο πλιαράκι και μόλις εκάθισε να κλείνουν τα μάτια του από την κούραση, την πολύ. Τον βλέπουμε να περπατά στον δρόμο και να πεινά και να ζητεί από μία σικιά ένα σίκο να πάει και να μην εμπλήσει. Όλα αυτά είναι αλληγορικά. Ο Θεός δεν είχε ανάγκη ούτε από τροφή ούτε από νερό. Αλλά ήθελε να μας δείξει ότι πρέπει στη ζωή μας να είμεθα τα παιδιά του και όχι να τον αρνηθούν. Τι γίνεται σήμερα. Ολόκληρος ο κόσμος αρνήθηκε τον Θεό και ζητάει επί μόνος τον Αντίχριστο. Τον περιμένει. Αναμένει. Και θα τον δούμε αυτόν τον κόσμο παρόλα που φωνάζουν οι επιστήμονες. Προσέχετε, διότι τώρα είναι ο καιρός που σφραγίζει ο Αντίχριστος. Αδιαφορούν και θέλουν οπωσδήποτε να ακούσουν στη φωνή του Αντιχρίστου που λέει «Όταν πάρεις το σφράγισμα θα είναι όλα εύκολα για σένα». Και άρχισαν και σφραγίζουν και θα έρθει η στιγμή που θα φωνάζουν. Εάν δεν πάρετε την ταυτότητα, την σφραγισμένη, την νέα ταυτότητα, ή το δεν θα έχετε να περπατήσετε πουθενά. Αυτά τα έλεγαμε πριν τουλάχιστον 25 χρόνια. Και σας έλεγα ότι θα πάρει 3 μέσα ο Αντίχριστος. Το πρώτο, το χρηματάκι. Όσοι έχετε χρήματα στις τράπεζες που δεν έχετε εσείς, θα έρθει η στιγμή που θα τους πούν ή το χρυσό ή το Χριστό. Ή θα έχεις τη σφραγίδα αυτή ή δεν θα την έχεις.
Και τότε, εάν δεν πάρεις τη σφραγίδα αυτή, δεν θα πάρεις τα χρηματάκια σου. Και θα δείτε όλον τον κόσμο να υποκύπτει για το χρυσό που θα μείνει εδώ σε αυτόν τον κόσμο. Δεν θα τον πάρουμε μαζί μας τον άλλο κόσμο. Δεν πάει εκεί. Μετά από τον χρυσό θα πάει ο Αντίχριστος στα μεταφορικά μέσα. Στα αεροπλάνα, στα πλοία, στον σιδηρόδρομο. Να μην μπορεί να μπεις πουθενά, εάν δεν θα έχεις τη σφραγίδα. Και ο κόσμος όλος αυτός θα λέγει, και τι θα κάνω, δεν θα πάω. Και όταν πάρω τη σφραγίδα, τι είναι, κακό. Και προετοιμάζει ο ένας τον άλλο ότι δεν είναι τίποτε. Δεν βαριέσαι, λέει, αυτά είναι ψέματα. Και ο Αντίχριστος κάνει τη δουλειά του. Και μετά από εκείνα, τα δύο τα φοβερά, θα πάει στο τρίτον και το πιο φοβερό. Δεν θα πουλήσει ούτε θα αγοράζει, λέει, αν δεν έχει τη σφραγίδα. Δηλαδή θα πάει στο φαγητό. Και τότε ο κόσμος θα λέει, να πεθάνω. Και όταν πάρω τη σφραγίδα, τι είναι, κακό. Και λέγουν οι πατέρες της Εκκλησίας ότι τότε θα στερέψει το νερό. Το νερό θα στερέψει, τούτοι οι ωκεανοί και οι θάλασσες θα στερέψουν, τούτοι οι ποταμοί, οι πηγές θα στερέψουν. Με ένα του βλέμμα, με ένα του νόημα, ο Θεός, με μία μόνο λέξη που θα πει, θα γίνει αυτό που γράφει η Αγία Γραφή, η Αποκάλυψη. Τι λέει, αίμα έχησα, αίμα θα πει ο Σύνδε. Ξέρετε, παιδάκια μου, αυτή τη στιγμή που μιλούμε, ότι κάθε ένα λεπτό σκοτώνουν και ένα βρέφος εις όλον τον κόσμο. Δεν θα το πάρετε μόνο στην Ελλάδα. Η Ελλάδα σκοτώνει 1 εκατομμύριο παιδιά τον χρόνο. Το αίμα αυτό το αθώο πού πηγαίνει? Και αν πάρουμε ολόκληρη την ανθρωπότητα, θα σκεφτείτε αυτό που σας είπα, ότι κάθε 1 λεπτό σκοτώνουν και 1 βρέφος. Όλα αυτά είναι εκείνα τα σημεία τα οποία ακριβώς λέγει ο Θεός ότι θα πιούν αίμα, και με ένα του νέψιμο το νερό που είναι πάνω στη γη θα γίνει αίμα. Δεν θα έχουν να πιούν, λέγει, ούτε να πιούν, ούτε να φάγουν. Ποιος θα μπορέσει να σκεφτεί το νερό να είναι αίμα? Και όμως αυτές είναι οι κρίσεις του Θεού, οι δίκαιες κρίσεις. Ένα άλλο που γράφει η Αγία Γραφή είναι ότι θα καεί, λέγει, το 1/3 των δασών όλου του κόσμου. Και βλέπετε τι τεράστιες περκαγιές γίνονται και πόσα δάση κατακαίονται. Τα βλέπει ο κόσμος, δεν γνωρίζει όμως από την Αγία Γραφή. Τα είπε ο Θεός προηγουμένως. Και φεύγουμε από όλα αυτά για να έρθουμε έπειτα στην βλασφημία, η οποία αναπέμπεται στον θρόνο του Θεού. Ξέρετε, από το πρωί μέχρι το βράδυ και από το βράδυ μέχρι το πρωί, πόσοι βλασφημούν τον Χριστό μας και την Παναγία μας. Αν ήταν να τα δούμε με τη διάνοιά μας, θα βλέπαμε ένα καμίνι το οποίο αναπέμπει στο θρόνο του Θεού. Βλασφημία. Βλασφημείτε το όνομα του Θεού από τους ανθρώπους που τους ευεργέτησε ο Θεός. Θα δούμε όμως μέσα σε αυτήν την κακία του κόσμου, θα δούμε και τα πιστά παιδιά του Θεού που γονατίζουν, που προσεύχονται, που
παρακαλούν τον Θεό για αυτό ζουν. Από τα Σόδομα και τα Γόμαρα και τις πέντε εκείνες πόλεις, ο Θεός ζήτησε πέντε άτομα, έναν από κάθε πόλη, για να σώσει τις πόλεις εκείνες της αμαρτίας. Και δεν ευρέθησαν πέντε άτομα. Πέντε άτομα από πέντε πόλεις δεν ευρέθησαν. Όλοι έκαναν το κακό. Και πιο κακό, αυτό το οποίο προσπαθούν να το φέρουν και στην Ελλάδα. Να σκεφτείτε ότι στον Άγιο Φραγκίσκο της Αμερικής, όταν διέβαζα προετών, υπήρχαν 8 εκατομμύρια ανώμαλοι. Αυτούς που θέλουν να φέρουν στην Ελλάδα τώρα. Δι' αυτό όταν γίνει ό,τι κακό γίνει σε εκείνο το μέρος που λέγεται Άγιος Φραγκίσκος, γίνονται τα πιο φρικτά κακά. Από τις πέντε εκείνες τις πόλεις, όλοι ήσαν ανώμαλοι. Και τα μικρά, τα μωρά και οι πάντες. Και αποφάσισε ο Θεός και είπε ότι πρέπει να αφανιστούν αυτές οι πέντε πόλεις. Και υπήρχε μέσα εκεί μόνο ο Λότ, η γυναίκα του και οι δύο του θυγατέρες, δύο πόλεις. Και τους είπε ο Θεός, βλέπετε εκείνο το βουνό πάνω, θα πάτε γρήγορα εκεί πάνω εκεί, λέει, για να σωθείτε. Προσέξτε, μην κοιτάξετε πίσω. Διότι εκείνος που θα κοιτάξει πίσω θα πετάνει. Η γυναίκα του Λότ, όμως, περπατούσε μπροστά και το μυαλό της ήταν πίσω. Όπως σε εμάς, όταν εξομολογηθούμε, εξομολογούμεθα και το μυαλό μας είναι πίσω στην αμαρτία. Θα τελειώσουμε και θα πάμε στην αμαρτία. Όχι να μεταβήσουμε. Αυτό έκανε η γυναίκα του Λότ. Περπατούσε και το μυαλό της ήταν πίσω για να δει το σπιτάκι της, να δει τα περιβολάκια της, να δει την περιουσία της, να δει τους αγρούς και τα γύρω. Και μόλις εστράφηκε πίσω, έπηξε και έγινε μία στήλη άλλας. Έτσι είναι και ο άνθρωπος ο οποίος κάνει την αμαρτία, ζυμώνεται με την αμαρτία, πίζει με την αμαρτία, και δεν σώζεται ευκόλως, εάν δεν χύσει δάκρυα για να φύγει από τα δίχτυα του Σατανά. Ανώμενος λοιπόν ο κόσμος, βλάσφημος ο κόσμος, αποτέλεσμα, σεισμοί, ασθένειες, πλημμύρες, χαλάζει, καταστροφή των πάντων. Τα βλέπει ο κόσμος, και προσπαθούν να τα λύσουν με την επιστήμη. Η επιστήμη όμως δεν είναι τα θελήματα του Θεού. Τα θελήματα του Θεού είναι άλλα και η σοφία του κόσμου μωρία παρά τον Θεό, τρέλα δηλαδή στο Θεό. Όλη η σοφή του κόσμου είναι τρελή ενώπιον του Θεού. Και εδώ φωνάζουν και κάνουν τον άνθρωπο Θεό. Θυμηθείτε όταν κάνανε εκείνο το Ρίο Αντίριο που έκαναν το Ιεφύριν, είχε έναν ανόητο και λέει, ο άνθρωπος είναι Θεός. Ανόητε άνθρωποι, ο άνθρωπος είναι Θεός, ο άνθρωπος είναι κόλασης, δεν είναι Θεός. Αυτά κάνει ο κόσμος σήμερα και αυτά παθαίνουν παιδάκια. Γι' αυτό έρχομαι στο πρώτο το οποίο είπαμε, ότι για να γίνει θεραπεία μας θα προσέξουμε να μην πηγαίνουμε στους μάγους, να προσέξουμε να μην πηγαίνουμε στις χαρτορίκτρες, να μην πηγαίνουμε στις φλιντσανούδες, να μην πηγαίνουμε στα μέντιου, να μην πηγαίνουμε στα τσιγκάνες. Προσέχετε τα όλα αυτά, διότι εκτός της Εκκλησίας που και στη σωτηρία. Έξω από την Εκκλησία δεν υπάρχει σωτηρία. Όποιος είναι έξω από την Εκκλησία θα πνιγεί, όπως όσοι ήσαν έξω από την Κιβωτό θα πνιγήσουν.
Το ίδιο θα συμβεί και τώρα, όποιος είναι έξω από την Εκκλησία θα πνιγεί μέσα στην θάλασσα της αμαρτίας. Τότε ήταν η θάλασσα με το νερό, τώρα είναι η θάλασσα με την αμαρτία. Όποιος καταφύγει στην Εκκλησία θα σωθεί. Όποιος δεν πάει στην Εκκλησία δεν θα σωθεί. Ώστε χρειάζεται ο άνθρωπος για να σωθεί τώρα από τις δυσκολίες, από τις αρρώστιες, από τους μάγους, από τους κακούς ανθρώπους, να καταφύγει μόνο στην Εκκλησία, πουθενά. Και ήθελα να πω και δύο λόγια, να μην ακούτε το καθενός ό,τι σας πει. Σήμερα η μαγεία έφτασε στο σημείο να διαδοθεί σε όλο τον κόσμο και βλέπω τα παιδιά μου που έρχονται στον Άγιο Γεώργιο και μόλις έρθω στον Άγιο Γεώργιο, τι κάνω. Λέγει, σου έφερα τις φωτογραφίες των παιδιών. Πού το βρήκε? Μαθημένοι από τους μάγους, διότι όποιος πάει στους μάγους, πρώτη του λέξη του μάγου είναι δώσε μου μια φωτογραφία και ένα κομμάτι ρούχα από τα φάρματα. Έρχονται στον Άγιο Γεώργιο και φέρουν μαζί τους τις φωτογραφίες. Να τις κάνεις τι γράφει, διότι είναι άρρωστο το παιδί μου, η κόρη μου, ο άντρας μου. Λέω, ο Θεός δεν το ξέρει ποιο είναι. Πρέπει να του φέρεις και φωτογραφίες για να τους δει, να τους διακρίνει. Πώς μας ξέρει ο Θεός? Όχι μόνο να πέψω στο πρόσωπο. Τα συνθυμίσεις, λέει. Και το βάθος της καρδιάς μας γνωρίζει ο Θεός, που δεν το γνωρίζουμε εμείς ήδη. Και όμως ο κόσμος, επειδή δεν γνωρίζει, κάνει αυτά. Αντί να εύρουμε την προσευχή, θέλουμε να πάρουμε τη φωτογραφία του παιδιού μας στην Εκκλησία. Εξομολογείται το παιδί σου? Όχι, ναι. Πώς θα σωθεί? Πάει στην Εκκλησία, ούτε να ακούσει. Πώς θα σωθεί, παιδάκι? Έχει κοινωνήσει ποτέ? Ποτέ. Άλλο βλασφημεί, βλασφημεί. Άλλο καπνίζει τσιγάρο? Ναι, παιδάκι. Ναι, παιδάκι μου, τι ζητάς? Εφόσον έδεσε ο διάβολος το πλάσμα, το αφήνει ελεύθερο εύκολα. Γι' αυτό σας παρακαλώ πάρα πολύ να προσέξετε και προπάντων οι γυναίκες από τη μόδα. Ξέρετε η μόδα τι έχει κάνει στις γυναίκες, το σε μόδινε όλες. Δεν αφήσει καμιά γυναίκα που δεν την εμόδινε. Πάνω από το Θεό ανέβηκε η μόδα. Ο Θεός έμεινε μακριά από τον κόσμο και κυριεύει η μόδα. Όλες οι γυναίκες εφόρεσαν παντελό. Πέστε μου μια γυναίκα που δεν εφόρεσε. Πολύ ελάχιστη. Πολύ ελάχιστη. Πάρα πολύ ελάχιστο. Είναι εκείνο που είπε ο Θεός μας, πολύ γάρι συγκριτή, ο λίγοι δε οι εκλεκτοί. Λίγοι έμειναν που δεν εφόρεσαν παντελό. Λίγες γυναίκες. Δεν ακούσαν όμως ποτέ στον Θεό ότι όταν σε δω και φορείς τα φορέματα του ανδρός, δεν σε θέλω να σε βλέπω. Προχθές ήρθε μία το καημένο το οποίο μου είπε ένα φοβερό όνειρο. Πήγαινε να προσκυνήσει την Παναγία μας το όνειρο και της λέγει, αυτά που φορείς, εγώ τα συχαίνομαι, λέει. Πώς να έρθει να με προσκυνήσεις? Δεν τα ξέρουν οι γυναίκες, δεν τα γνωρίζουν. Και βλέπεις τη γυναίκα να φορεί τα ρούχα του ανδρός. Και αν οι άντρες φορέσουν φούστες και περπατούν, τι θα λέγεται? Τι θα λέγεται? Θα γελάτε. Και τώρα που φοράτε εσείς τα παντελόνια, ξέρετε πώς γελούν. Όλη η κόλαση. Όλη η κόλαση γελάει. Προσέξτε, παιδάκια μου. Η μόδα είναι του διαβόλου. Ο Θεός λέγει, εσείς που με ακούτε, λέγει, να μην ομοιάσετε με αυτόν τον κόσμο της αμαρτίας. Και σας είπα και άλλοτε και επαναλαμβάνω, ότι δεν στερεώνεται πάνω στην Αγία Γραφή
δεν θα το ακούτε. Σας είπα ότι ο Θεός λέγει μη γίνεστε όπως είναι ο άλλος ο κόσμος. Το γράφει η Αγία Γραφή. Το γράφει. Μη συσχηματίζεστε το αιώνι τούτο. Μην παίρνετε το σχήμα τούτου του κόσμου, λέγει. Αλλά τι θα κάνει. Θα ανεβείτε πάνω στο όρος που ανέβηκα εγώ, λέγει. Στο όρος Σταβό. Και εκεί να μεταμορφωθείτε. Αλλά μεταμορφούστε, λέει. Μη συσχηματίζεστε το αιώνι τούτο, αλλά μεταμορφούστε, να μεταμορφώνεστε, λέει. Να γίνετε πνευματικοί άνθρωποι. Ο πνευματικός άνθρωπος βλέπει τον Θεό, μιλάμε τον Θεό, ανεβαίνει στον Παράδεισο, βλέπει τον Παράδεισο, βλέπει τις δυνάμεις των ουρανίων, βλέπει τους Αγίους, βλέπει τον θρόνο του Θεού, βλέπει τα πάντα, όποιος είναι πνευματικός άνθρωπος. Όποιος είναι χωματένιος, σάρκικος, λέει ο Θεός, βλέπει την αμαρτία. Μέσα στην αμαρτία ζυμώνεται με την αμαρτία. Και ο Πανάγαθος Θεός που βλέπει το πλάσμα του να μην μεταμορφώνεται, να γίνει πνευματικός άνθρωπος, να κερδίσει τον Παράδεισο, λυπάται ο Θεός. Περίλυπος εστίν η ψυχή μου έως θανάτου, λέει, είμαι τόσο λυπημένος, λέει, που βλέπω όλον αυτόν τον κόσμο να είναι μακριά, λέει, διότι εγώ θα χύσω το αίμα που πάνω στο σταυρό. Και λέγει, Πατέρα μου, λέει, ή δυνατόν παρελθέτω απ' εμού το ποτήριον του. Να μην γευθώ τον θάνατο και τα μαρτύρια που θα υποφέρω σε λίγο. Τα αυτά τα έλεγε μέσα στον κήπο της Γεσημανή, ο Κύριος. Εκεί μόνος του προσήφθη το και ο ιδρώτας του έγινε θρόμβη αίματος και έσπασε πάνω στη γη, κάτω από την ελιά. Γι' αυτό και η ελιά είναι το πιο ευλογημένο δέντρο του κόσμου. Γιατί το αγίασε ο Θεός με τον ιδρώτα του και με το αίμα του που προσήφθη. Παιδάκια μου, τα λόγια του ήταν του Θεού, όσο και αν τα μιλούν, δεν τα προτέλουμε. Θέλαμε και άλλα να ακούσουμε, και άλλα να ακούσουμε, και άλλα να ακούσουμε. Αλλά σας παρακαλώ πάρα πολύ να προσέξουμε το πρώτο που σας είπα. Για να γίνομαι καλά χρειάζεται και από εμάς η θέληση. Πρώτον, η Εκκλησία του Χριστού, την οποία ίδρυσε ο Χριστός. Δηλαδή, εάν προσεύχεσαι μόνος σου και δεν πας στην Εκκλησία, δεν θεραπεύεσαι. Θέλει να πάεις στον Χριστό, ο Θεός θέλει να πάει κοντά του. Και κοντά του στον Χριστό είναι η Εκκλησία μόνη. Κεφαλή της Εκκλησίας είναι ο Χριστός. Πρέπει να πάει στην Εκκλησία να έβρεις έναν λειτουργό του Θεού που αντιπροσωπεύει τον Θεό, να διαβάζεσαι με τα συνδικά σευχάς που έχει η Εκκλησία, τούτα τα οποία ακούσαμε προηγουμένως. Τα ακούσατε, τα είδατε. Ακούσατε όλες τις λεπτομέρειες τις οποίες γνωρίζουμε και τι γνωρίζουμε, είναι ελάχιστα. Δεν γνωρίζουμε πολλά. Τις πανουργίες του διαβόλου και τις μεθοδίες του διαβόλου δεν τα γνωρίζουμε. Αυτά τα λίγα όμως τα οποία ακούσαμε σήμερα είναι από τα πολλά που κάνουν οι δαίμονες. Γι' αυτό πρέπει να έβρωμε τον λειτουργό του Θεού να μας διαβάζει ευχές που έχει η Εκκλησία μας. Η Εκκλησία μας έχει ευχή μόλις γεννηθούμε. Έχει ευχή μόλις βαπτιστούμε. Διαφορετική μια προσευχή από την άλλη. Όταν θα παντρευτούμε, όταν θα σπείρουμε το σιτάρι, όταν θα ρίξουμε τα δίχτυα στη θάλασσα, όταν θα μαζέψουμε το σταφύλι, όταν θα μαζέψουμε τις ελιές, οτιδήποτε, οποιαδήποτε αρρώστια και αν υπάρχει, μην πηγαίνετε στον κάθε ένα να βάζει λαδάκι στο νερό για να σας διώξει το μάτι. Αμαρτία μεγάλη. Πάνω σου πρέπει να κρατάς ένα μπουκαλάκι από Άγιο Ευχέλιο, να το φυλάζεις σαν τα μάτια σου και όταν έχεις οτιδήποτε άλλο, να βάζεις μια σταγόνα στο στόμα σου από εκείνο το Άγιο Ευχέλιο. Να βάζεις και λίγο στο μέτωπό σου και να σταυρώνεις το μέτωπό σου, να λες το Πάτερ ημών και εφήκανε όλοι.
Εμείς πηγαίνουμε στη γειτόνισσα για να μας βγάλει το μάτι, λέει. Θα σου βγάλει το μάτι, θα σου βγάλει το μάτι, πραγματικά θα σου βγάλει το μάτι. Θα σου κάνει τίποτα άλλο. Βάζει μια σταγόνα νερό, μια λάδι μέσα στο νερό και διαλύεται πάντοτε. Αυτό είναι το φυσικό. Για να μην υπάρχει γειτόνισσα που ξεμαθιάζει, μόλις βάζει μια σταγόνα λάδι μέσα στο νερό θα διαλυθεί. Εμείς τρέχουμε στη γειτόνισσα, στον Χριστό να πάμε, δεν πηγαίνουμε, και έτσι το αποτέλεσμα είναι κακά. Το λοιπόν, στην εκκλησία πρώτο. Το δεύτερο, βάσης είναι η εξομολόγηση. Αν δεν καθαρίσει η ψυχούλα μας, δεν φεύγει ο διάβολος. Πρέπει να το γνωρίζουμε τούτο. Το τρίτο είναι η αντίσταση στην οποία θα κάνουμε. Λέγει ο Θεός, για να φύγει ο διάβολος πρέπει να το αντιστέκεσαι. Αντίσταται, λέγει το διάβολο, και φεύξετε από αυτήν. Θα αντισταθείς. Εάν δεν αντισταθείς, αυτός σου λέει. Όταν λέω μην καπνίζεις, παιδάκι μου. Διώξε το, γιατί τον κρατάς την αγκάλιστο. Δεν μπορώ. Δεν έγινε σε κανένα. Έγινε σε καλά. Πώς να ανοίγεις μέσα την αγκάλιστο, πώς θα φύγει. Και με το λέγει εδώ, με κοροϊδεύει. Όταν λέω παιδάκι μου, μην καπνίζετε, λέει. Φωνάζει ο διάβολος. Όταν θα βγουν έξω, λέει, εμένα θα θυμιάζω. Βγαίνουν να παίξουν από την εκκλησία, να ακούνε το σαλόγια, βγαίνουν να παίξουν, πα, πω, το τσιγάρο. Λέγω, παιδάκι μου, μην φορείς παντελόνια. Μπαίνουμε στην εκκλησία, φοράμε μια φούστα που έχει τέλος πάντων η εκκλησία εκεί. Μόλις διέξω, το βγάζω. Πάει με το παντελόνι. Ας το να λέγεται. Εγώ θα ζημιώσω, εγώ κουράζομαι, κάνω το καθήκον μου. Και λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, ακούστε, λέει, εγώ θα σας λέγω τα λόγια του Θεού, λέει, και εσείς, λέει, εάν θέλετε να σωθείτε, θα είναι για μένα χαρά. Και από τους 100, λέει, να σωθούν οι 10, είμαι πολύ καλό. Και πάλι λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, και αν δεν σωθούν 10, λέει, και σωθούν 5, πάλι είμαι χαρό. Και αν δεν σωθούν 5 και σωθεί ένας, λέει, πάλι χαρό. Και αν δεν σωθεί και κανένας, λέει, εγώ κάνω το χρέος. Αυτή είναι η απάντηση. Εγώ σας θα λέγω τώρα, εάν ακούτε, θα σωθείτε, αν δεν ακούτε. Δεν θα ακούτε στο Θεό, γιατί το είπε, το ακούον ημών, εμού ακούει, λέγει, και ο αθετών ημάς, εμέ αθέτει. Εκείνος που σας ακούει, λέγει, μου ακούει εμένα, και εκείνος που σας παρακούει, παρακούει εσάς. Αντίσταση, λοιπόν, προσευχή. Όταν έρθουμε στην εκκλησία να προσευχηθούμε, δεν θα σταματήσουμε. Θα πάμε στο σπίτι μας, θα πάρουμε την παράκληση της Παναγίας μας, θα πάρουμε τη μεγάλη παράκληση, τη μικρά παράκληση, θα πάρουμε τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας, θα έχουμε ένα Άγιο ο καθένας από εμάς έχει και έναν Άγιο που αγαπά και τον αγαπά και το σκεπάζει. Προπάντων, ο Άγιος μας που έχουμε το όνομά του, αυτός είναι πάντοτε κοντά μας. Πάντοτε, δεν μας αποχωρίζεται ποτέ. Είναι πάντοτε κοντά μας ο Άγιος μας. Οπότε μπορεί να κάνεις την παράκληση του Αγίου, έπειτα μπορείς να κάνεις και κάτι άλλο. Να ανοίξεις το βιβλίο του Θεού και να διαβάζεις τι μας λέει. Την Αγία Γραφή, δεν να διαβάσατε, δεν διαβάσαμε ποτέ. Δεν διαβάσαμε, αν ήταν παλιοπεριοδικά θα τα διαβάζαμε. Αν ήταν πορνογραφήματα θα τα διαβάζαμε. Όταν όμως έχουμε το βιβλίο του Θεού και μου φωνάζουν εδώ οι κακούργοι, όταν πάρεις τα βιβλία τα δικά του, λέει, αυτός είναι από πάνω σου, λέει. Όταν πάρεις τα δικά μας, εμείς είμαστε από πάνω σου, λέει. Και λοιπόν, τι θα το πεις. Θέλετε να κάνετε και ένα περίπατο μέσα στα νοσοκομεία, θα δείτε τον άρρωστο αντί να διαβάζει την Αγία Γραφή, να διαβάζει περιοδικά. Και τώρα που το σεβάνανε και την τηλεόραση μέσα στα νοσοκομεία, βλέποντας τις πόρνες της γυμνές εκεί και θέλει να γίνει καλά. Γίνεται καλά. Πώς θα γίνει καλά, εφόσον δεν ζητεί το έλεος. Βλέπετε πόσο να φύγαμε, σας έδωσα μία εικόνα να δείτε πόσο να φύγαμε μακριά από τον Θεό. Άλλο το θέλει με τον Θεό, άλλο το θέλει με το δικό μας. Όσο να απέχει η Ανατολή από τη Δύση, λέγει, και ο ουρανός από την Αιγή,
τόσο να απέχουν βουλές μου από τα σβολά σου, από τα σβολά σου δηλαδή, και το θέλημά μου από το θέλημά σου. Παιδάκια μου, ο Θεός να μας ελεήσει, να μας φωτίσει. Τώρα είναι μέρες νηστείας, ξέρετε ότι δεν τρώμε τίποτε. Είμαι μόνο ψάρι, μόνο τούτο ψάρι, εκτός Τετάρτης και Παρασκευής, μέχρι τις 17 Δεκεμβρίου. Ως εκείνη την ημέρα τρώμε αυτό το ψαράκι και από τις 17 μέχρι τις 25, 8 μέρες έχουμε νηστεία κατάλληλα, αυστηρή νηστεία. Αλλά μη συγχύζεται όπως εκείνος ο οποίος λέγει δεν τρώμε τίποτε άλλο και βάζει το βούτυρο μέσα στο φαγητό και λέει τώρα βάζει και το βούτυρο, λέει. Μα το βούτυρο είναι αρτήσιμο, πώς το τρώεις. Δεν επιτρέπεται ούτε γάλα, ούτε τυρί, ούτε αυγό, ούτε κρέας. Μόνο ψαράκι, και επειδή είναι χαρμόσυνη η έλευση του Κυρίου μαζί στον κόσμο για να σώσει τον κόσμο του, γι' αυτό επιτρέπει η Εκκλησία μας να τρώμε ψάρι. Όταν πάμε στα πάθη του Χριστού, έχουμε ένα αυστηρά νηστεία μέχρι το Πάσχα. Αλλά ως τότε θα τα ξαναπούμε πάλι. Τώρα να πάτε στο καλό, να το ένα μαζί σας και περαστικά σας. Πήραμε και ευχή, πήραμε και φαγητό πνευματικό και τώρα...